Ξεκλειδώνουν από σήμερα ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για όσους δεν έχουν πληγεί από την πανδημία. Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί πάνω από 3.800 πληστηριασμοί, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2021. Μόνο για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί περίπου 500 πληστηριασμοί, οι οποίοι αφορούν κυρίως επαγγελματικά ή πολυτελεία κίνητα. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που οι δανειολήπτες προτείνουν και καταβολή ποσών και μηνιαία δόση, αλλά η εταιρεία προτιμά να βγει το ακίνητο σε πληστηριασμό. Μέχρι το τέλος του μήνα θα προστατεύεται και η πρώτη κατοικία των ευάλωτων οικοκυριών με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, το υπόλοιπο του δανείου να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας να μην υπερβαίνει το μισό εκατομμύριο ευρώ και το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ για τον άγαμο, προς αυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. 1η Ιουνίου αρχίζουν κανονικά πληστηριασμοί για όλους και για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία. Επομένως, θα πρέπει να προσέξουν, γιατί έχουν μόλις 45 ημέρες προθεσμία να ασκήσουν ανακοπή κατά της κατάσχεσης από την ημέρα της κατάσχεσης. Οι πληστηριασμοί που αναβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown δεν κοινοποιούνται ξανά εγγράφους στους οφειλέτες και θα πρέπει οι ίδιοι δανειολήπτες να ελέγχουν τη νέα ημερομηνία του πληστηριασμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.